Και πάμε τώρα να δούμε ακόμα μια διαφορετική εικόνα της Όλγας Κοκλιδά. Trying to get you high, faded off this touch. You don't need a lonely night. Καλώς την Όλγα μας. Βλέπω εδώ. Το ότι εγώ πάω να συναντήσω τα πεθερικά μου. Αυτό, καταρχήν, από μόνο του αυτό, αν το πάρεις, είναι ένα κόνσεπτ ειδικό. Ναι. Η Όλγα προσπαθεί να κατανοήσει ότι θα πάει να συναντήσει τα πεθερικά. Αλλά όμως το έχουμε ξεπεράσει αυτό, έχουμε φορέσει και αυτό το παπούτσι το πολύ ιδιαίτερο. Ναι, και το οποίο θα έχω φτιάξει μόνη μου, το μισό. Α, όχι τέλεια. Το παπούτσι όλο, μακάρι να μπορούσα. Πολύ ωραία. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Είναι η πρώτη φορά που τα βλέπεις λοιπόν τα πεθερικά? Είναι η πρώτη φορά. Και πού θα τα δεις, πού θα τα συναντήσεις? Θα τα συναντήσω, θα έρθουν να με πάρουν. Έχουμε κανονίσει να πάμε για φαγητό, νωρίς απόγευμα. Ναι. Είναι οικαστική οικογένεια. Αχα. Και ο δικός μου είναι οικαστικός. Και γενικά. Και γενικά, ναι. Και γενικά. Οπότε γιατί... είσαι και εσύ οικαστική. Είμαι οικαστική. Και να ταιριάζεις με έναν τρόπο. Ας πούμε, ναι. Είμαι πολύ περίεργη να δω για αν πάμε. Έχουν καταλάβει αυτό που έχεις κάνει και αν το έχω καταλάβει κι εγώ, δεν ξέρω. Όλγα, διήστανται οι απόψεις. Θέλω λίγο τη γνώμη της Βασιλικής πάμε για αυτό το δύο. Πάμε να κάνουμε λίγο δράμα. Κάτι που δεν έχεις κάνει εσύ σήμερα. Γιατί σε μια άλλη. Αυτό είναι αυτό κακό. Το δύο. Γιατί θεωρώ ότι στα πεθερικά πρέπει να πάμε έτσι όπως είμαστε, αυτό που λέγαμε πριν, κάτι το οποίο δεν έχεις καταφέρει. Το ντύσιμο μου αρέσει πάρα πολύ, από εδώ και πάνω. Το παπούτσι το εκτιμώ ότι το έχεις φτιάξει μόνος, αλλά για σένα είναι πολύ λίγο, για το χαρακτήρα σου και τη δυναμική σου. Το μανίκι μου αρέσει πάρα πολύ σαν ιδέα, αλλά δεν είσαι εσύ. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή. Θεωρείς ότι όταν μια κοπέλα μπορεί να κάνει extravagant look, δεν μπορεί να φορέσει ένα μια μεταφορά του κουστούμιου? Αυτό είχα στο μυαλό μου όταν και το έκανα. Και εγώ 800 πράγματα δοκιμάζω. Και επίσης, αλλά έχεις παρουσιαστεί... Και επίσης αυτό είναι κομμάτι μου, να σου πω. Εμάς μας παρουσιάστηκες ότι γενικά το στυλ μου είναι extravagant. Έτσι δεν παρουσιάστηκες εδώ, εκτός αν δεν λέω εγώ λάθος. Ναι, και δεν καταλαβαίνω. Και γιατί όχι να μην είναι και τα δύο. Ναι, απλά δεν είσαι εσύ. Δεν μου αρέσει πάνω σε αυτά. 2,9 είναι ο μέσος όρος σου. Τέλεια. Όμως από τις συμπαίκτριές σου, για να δούμε τι θα γίνει τώρα και με τους κριτές. Ωραία, πάμε.